Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπες το πρώτο σου τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για σένα, το οποίο ήταν ένα λαϊκό τραγούδι πίστας, το σκίσες. Βγήκες με έναν αέρα εκεί και τα λοιπά και μείναμε καγκελόλοι. Και λέγαμε αυτό το παιδί με το μπουφάν και τις ροκές, αυτό... Αλλά το υποστήριξες. Σήμερα πάλι το γυρνάς τούμπα το παιχνίδι και μας λες λιωμένο παγωτό. Τι θα γίνει, έτσι θα μας πας, Σκοτσέζι κοντούς. Δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό, επειδή μιλάσατε για ρεπερτορίο. Το σκίσε εκείνο. Το σημερινό που είναι αυτό δεν το σκίσε. Δεν το σκίσε. Α, αυτό γιατί δεν καταλάβαμε. Επίσης τώρα, τον πάω λοιπόν λιγάκι πιο βαθιά. Ναι. Ζητήματα καριέρας. Ναι. Τι είναι αυτό που μπερδεύει στον κόσμο και το κοινό. Λοιπόν, στις ακροάσεις μου είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι θα σας αναλάβουμε στα live εγώ και ο Γιώργος. Έτσι είπατε. Λοιπόν, και εγώ αυτό περιμένω, να με αναλάβετε και να μου δώσετε κάποιες κατευθυντήρες γραμμές ως καλλιτέχνης πού να στραφώ, σε ποιο ύφος να στραφώ. Γιατί, να σας πω κάτι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε, πραγματικά. Να ολοκληρώσω. Είναι όμως μια κουβέντα εκτός θέματος, διότι έχετε δώσει ένα ρεπερτόριο που θέλετε, το έχεις δώσει αυτό το κομμάτι. Το έχεις δώσει. Αυτό ναι. Ναι, ένα λεπτό. Είναι 13 παιδιά, 13 κομμάτια, 13 production. Εφόσον το έχεις δώσει, το έχουμε βάλει. Τώρα τι μπορεί να σου πει ο Μουρατίδης, τι μπορεί να σου πει ο Γιώργος περί ρεπερτορίου, εφόσον το έχεις, αυτό παίζεται. Είναι του γούστου σου. Πάμε παρακάτω. Το κόνσεπτ αυτού του παιχνιδιού δεν απευθύνεται σε παιδάκια 15, 16, 17, 18 χρονών. Απευθύνεται σε επαγγελματίες. Που οφείλετε εσείς οι επαγγελματίες να ξέρετε ποιος είναι ο δρόμος σας. Πού στοχεύετε. Να απαντήσω. Δεν γίνεται θέλω μια εβδομάδα. Να απαντήσω γιατί. Επιπλέον, αποκλείεται να σου είπαμε εγώ και ο Γιώργος ότι θα σας αναλάβουμε, διότι αυτό το κόνσεπτ δεν έχει ομάδες. Μα έτσι είπατε και έχει το έχει δείξει τη τηλεόραση αυτό το πράγμα. Μα είπαμε εμείς ότι θα αναλάβουμε. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Πίστευαν ότι είναι σε άλλη εκπομπή. Πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Θα μείνουμε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Θα ψάχνουμε παλιά βίντεο. Ναι. Στην εκπομπή Your Song, στην οποία παρουσιάζω, προχωράμε παραπέρα. Θέτεις θέμα ρεπερτορίου και λες εσύ. Θέλω να πατήσω. Και λες εσύ ότι πες μου το ρεπερτόριο να σου πω ποιος είμαι. Παγγελματίας είσαι. Μα δεν θα με αφήσετε να πατήσω. Βεβαίως, για πες. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε ένα πράγμα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το παιδί με το δερμάτινο σακάκι που ήρθε, όντως ερμήνευσε στις ακροάσεις το στυλ που αγαπάει πιο πολύ και συνάδει με το χαρακτήρα του, με την προσωπικότητα του, με τη φωνή του. Και έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε και συμφωνώ. Και έρχομαι εδώ και βάζω μια λίστα με τραγούδια που συνάδω με την όλη προσωπικότητά μου. Ποιο τραγούδισες τότε, θυμάσαι, ποιο μας είπες. Ασφαλώς. Παιδιά, να έρθουμε σε ένα ζητούμενο. Και μετά, μου δίνεται ως δώρο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους δημιουργούς από Πατζή, Σιγανό και κυρία Δρούτσα ένα τραγούδι λαϊκότροπο, ας πούμε. Εκτός στυλ σου. Εκτός του στυλ μου. Τι να πω, να το απορρίψω, δηλαδή. Θα ήταν θράσος. Έχεις δίκιο. Να πω δεν το θέλω από τέτοιους δημιουργούς. Όχι, δεν το θέλω. Αυτό θα ήταν θράσος και εγώ δεν μπορώ να είμαι αγνώμος σε τέτοιου είδους δώρα. Το πήρα και προσπάθησα να το ερμηνεύσω όσο καλύτερα μπορούσε. Ωραία, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Διαδικασία, είναι κι άλλη. Κάτσε τώρα, γιατί αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να σταματήσουμε την κουβέντα. Εγώ δεν θέλω, θα βαθμολογήσω απλώς. Το είπα. Ωραία. Δεν θέλω να μιλήσω. Υπάρχει λόγος και το ξέρει πάρα πολύ καλά.